Η σημερινή Σύνοδος των Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την ίδια την Ένωση, αλλά και για την Κύπρο. Εν όψη και του χρονικού σηματοδότη που έχουν θέσει οι αρχηγοί κρατών, ότι μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να προταθεί συνολικό πλαίσιο λύσης. Αντιλαμβάνεστε ότι στις 18 του Οκτωβρίου υπάρχει η Σύνοδος των Αρχηγών κρατών που θα συζητήσει ειδικά αυτό το θέμα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η χρονική στιγμή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το μεταναστευτικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα πορεία των διαπραγματεύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θεωρούμε ότι έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος. Υπάρχουν σημαντικά αποκλίνουσες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών που καθιστούν την πιθανότητα μιας συνολικής συμφωνίας, όπως υποστηρίζει και η Κύπρος, αμφίβολη. Η Κύπρος έχει προπολού ξεπεράσει το δίκαιο μερίδιο που της αναλογεί με βάση τους αριθμούς των αιτητών ασύλου. Έχω καταστήσει σαφές τις θέσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η Ελλάδα και η Μάλτα και άλλες χώρες της πρώτης γραμμής, ότι δεν μπορούν οι χώρες αυτές να χειρίζονται μόνες τους αυτές τις ροές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δράσει ενιαία, οφείλει να προχωρήσει με την αυτόματη και υποχρεωτική ανακατανομή στην επικράτεια όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι το φλέγον θέμα. Η συνολική συμφωνία δεν πρέπει να είναι αποσπασματική, πρέπει να είναι ένα πακέτο συμπεριλαμβανομένου και του μηχανισμού αυτόνομης ανακατανομής, ούτως ώστε να μπορεί να επέλθει συνολική λύση. Αυτό δεν αφορά μόνο τις χώρες της πρώτης γραμμής. Αυτό αφορά και τους ίδιους τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στις χώρες της πρώτης γραμμής, ούτως ώστε και αυτοί να μπορούν να απορροφηθούν και κοινωνικά και στην αγορά εργασίας και με όλους τους τρόπους για τη δική τους την ευμάρεια και για το δικό τους το καλό. Οι χώρες της πρώτης γραμμής από μόνες τους δεν μπορούν να αντέξουν όλες αυτές τις πιέσεις. Είναι πολύ ξεκάθαρο, αυτή τη ξεκάθαρη θέση έχουμε θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και άλλες χώρες της πρώτης γραμμής και ελπίζουμε και με την Σύνοδο Κορυφής σύντομα να επιτευχθεί μια συμφωνία.